Γέροντα Σάβα Λαβριώτη, ευλογείτε. Ευχαριστούμε πολύ που μας δεχτήκατε στο εισιγαστήριό σας. Σκοπός της επισκέψεώς μας σε εσάς είναι ότι θα θέλαμε κάποια βοήθεια σε σχέση με όλα αυτά τα πρωτόγνωρα που ζει ο πλανήτης, να το κάνω έτσι πολύ γενικά, αλλά κυρίως το χριστεπώνυμο ορθόδοξο πλήρωμα αυτές τις ημέρες. Είμαστε όλοι προβληματισμένοι. Δεν ξέρουμε πώς να αντιδράσουμε. Ζητούμε συμβουλές από τους ταγούς της Εκκλησίας, τουλάχιστον όσοι είναι με την Εκκλησία μαζί τη διοικούσα, γιατί όπως γνωστόν εσείς έχετε κάνει αποτύχηση, έχετε διωχθεί και από το Άγιο Όρος, το λέω για τους φίλους ακροατές που θα δουν αυτό το βίντεο, για τις αντικομμουνιστικές πεπιθήσεις σας. Θέλαμε να πάρουν κάποιες ερωτήσεις που κάνει ο κόσμος και θα θέλαμε τη βοήθεια σας σε αυτό. Αν έχει ευλογία να ξεκινήσουμε. Θα θέλαμε να μας πείτε ποια είναι η τοποθέτησή σας σε σχέση με τον γνωστό κορονοϊό και το εμβόλιο, να συμπληρώσω εγώ, που λέγεται ότι θα έρθει σαν θεραπεία, το οποίο θα είναι υποχρεωτικό όπως ακούγεται. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, οι και οι ιώσεις, να το πούμε έτσι, αντιμετωπίζουν κάθε χρόνο όλες οι χώρες, δεν είναι μόνο για την Ελλάδα. Αυτό που γίνεται όμως σήμερα, σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι κάτι το οποίο είναι πρωτοφανές, δεν έχει ξανασυμβεί και φυσικά είναι υποκινούμενο. Πολλοί θα πούνε φυσικά, που θα ακούσουν αυτή τη συνέντευξη που θέλατε να μας κάνετε, ότι κινδυνολογούμε και ότι μπορεί να είμαστε επικίνδυνοι. Υπάρχουν πάρα πολλοί γιατροί οι οποίοι έχουν πει, ένας από αυτούς ήταν ο Φέδων Βόβολης, είναι καρδιολόγος, το Ινστιτούτο Παστέρ, μια άλλη λοιμοξιολόγος, Όλγα Κοσμοπούλου και πάρα πολλοί άλλοι, οι οποίοι είπανε ότι δεν είναι αναγκαίο να παίρνονται καταρχήν όλα αυτά τα μέτρα, ότι είναι μια απλή ίωση, ότι το έχουν μεγαλοποιήσει το πράγμα. Ακόμα και στην Ιταλία βγήκαν γιατροί, οι οποίοι είπαν ότι οι θάνατοι δεν είναι σε αυτό το νούμερο που λένε, προέρχονται από τις ευπαθές ομάδες, ευπαθείς ομάδες, είναι άνω των 75 χρονών οι άνθρωποι που καταλήγουν από αυτή την ασθένεια, που λένε ότι καταλήγουν από αυτή την ασθένεια. Μας δείξανε βίντεο από το 2013, μεταφέρεται από τη Λαμπεντούζα, το οποίο είναι εξωφρενικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή ότι έκαναν το 2001 με τους δίδυμους πύργους της Αμερικής, που οι ίδιοι οι Αμερικάνοι τους δείξανε και που δεν είχε πάει κανένας Εβραίος εκείνη τη μέρα στη δουλειά του, και όπως είδαμε πέσανε όχι από τα αεροπλάνα, τα οποία αεροπλάνα πάλι και αυτό ήταν φτιάξει, θα το συζητήσουμε κάποια στιγμή αυτό το θέμα. Το ίδιο συμβαίνει και με τον κορονοϊό. Δηλαδή δημιουργούν μια τεχνητή κρίση για να μπορέσουν να περάσουν αυτά που θέλουν. Ότι υπάρχουν ιοί και υπάρχουν ιώσεις, όπως είπαμε προηγουμένως, κάθε χρόνο πεθαίνουν χιλιάδες άνθρωποι από τις ιώσεις, από τις ευπαθείς ομάδες, τις οποίες όντως κάθε χρόνο προσπαθούμε να τις προστατέψουμε. Όμως αυτό που γίνεται σήμερα είναι άνευ προηγουμένου. Εξηγούμε. Όλη αυτή η κρίση έχει τρία στάδια. Το πρώτο στάδιο, όπως έγραψε πολύ ωραία ο κύριος Νίκος Χιλαδάκης στο site του, είναι να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν μια τεχνητή κατάσταση, έτσι ώστε να μπορέσουν να εκφοβήσουν όλο τον κόσμο, να τον βάλουν σε μια καραντίνα και να μπορέσουν πλέον να περνάνε η νέα τάξη πραγμάτων και η μασονία, όλα αυτά τα θέματα που θέλουν. Το δεύτερο βήμα που θέλουν να κάνουν είναι να κάνουν μια οικονομική κρίση, ένα οικονομικό κράχ. Και το τρίτο βήμα είναι να φέρουν τον Αντίχριστο. Σας τα λέω έτσι λίγο χοντροειδή, γιατί ο κόσμος δεν γνωρίζει όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται και νομίζουν ότι το θέμα μας είναι ο κορονοϊός. Δεν είναι το θέμα μας ο κορονοϊός, είναι η παγκοσμιοποίηση, είναι να μπορέσουν να εκφοβήσουν τον κόσμο και να περάσουν τα σχέδια, αυτά που θέλουν, που έχουν προγραμματίσει, τα προγραμματισμένα σχέδια που έχουν. Όπως σας είπα προηγουμένως, υπάρχουν πάρα πολλοί γιατροί που όλα αυτά τα έχουν αναιρέσει. Δεν υπάρχει αυτός ο χώρος και δεν χρειάζεται να γίνει εγκλεισμός. Όσον αφορά λοιπόν τώρα και το εμβόλιο που θέλω να ετοιμάσουμε, θα βγούμε σε κάποια άλλη στιγμή να μιλήσουμε ιδιαιτέρως για αυτό το θέμα, διότι τώρα αυτή τη στιγμή συλλέγουμε πληροφορίες για να είμαστε κι εμείς να μιλάμε με ακρίβεια, ότι αυτό το εμβόλιο θα προκαλεί θάνατο και θα προκαλεί ασθένειες. Δηλαδή,
θα είναι, εννοείται ότι είναι της νέας τάξης πραγμάτων, εννοείται ότι ο Bill Gates είχε βγει από το 2008 και το είχε πει αυτό για τα εμβόλια και έχουν κάνει λόγο για τα εμβόλια αυτά, αλλά αυτά τα εμβόλια δυστυχώς δεν θα είναι υποχρεωτικά, κάτι το οποίο είναι εξωφρενικό πάλι, δηλαδή μας κλέβουν την ελευθερία μας και αν κάποιος άνθρωπος δεν θέλει να το κάνει θα πηγαίνει στη φυλακή και θα πληρώνει χρηματικό πρόστιμο, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι θα περιέχουν μέσα διάφορες ασθένειες και γι' αυτό σας λέω ότι θα έχουμε περισσότερα στοιχεία, τα συλλέγουμε αυτή τη στιγμή και θα μιλήσουμε πιο τεκμηριωμένα ότι θα υπάρχουν αυτές οι ασθένειες και θα σκοτώνει τον κόσμο από μόνο το αυτό το εμβόλιο. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Μία από τις, ας το πούμε, στα απόνερα, θα λέει κάποιος, εγώ θα έλεγα ότι είναι βέβαια πολύ σημαντική συνέπεια, είναι ότι η Διαδικής Ιεράς Σύνοδος έπειτα σε εισαγωγικά, ας το πούμε, από την πίεση των κρατικών αρχών, διέταξε το κλείσιμο των ναών γέροντα. Αυτό είναι πρωτοφανές, δεν έχει ξαναγίνει, δεν έγινε ούτε σε πολέμους, δεν κλείσαν τους ναούς οι Τούρκοι, δεν τους κλείσαν οι Γερμανοί, δεν τους έκλεισαν σεισμοί, λοιμοί, καταποτισμοί, τίποτα. Οι ναοί κλείστηκαν τώρα. Έπρεπε να πάρθει, δικαιολογείται βάσει του ιού μια τέτοια απόφαση. Ποια είναι η γνώμη σας? Όπως είπα προηγουμένως, όλοι μας θέλουμε να προστατεύσουμε τις ευπαθείς ομάδες που έχουν πρόβλημα και που μπορούν να καταλήξουν και από μια απλή ίωση. Κανείς δεν θέλει να φέρνει σε κίνδυνο τον συνάνθρωπό του. Αυτό είναι πολύ λογικό και νομίζω ότι ο καθένας και η χριστιανική αγάπη αυτό προϋποθέτει. Είναι μια προϋπόθεση. Όμως αυτό που γίνεται είναι ανέλυση του Ευαγγελίου. Δηλαδή αυτό που κάνουν να κλείνουν οι ναοί και να μην τελεί τη Θεία Λειτουργία, να μην τελείται το έργο του Θεού, να μην τελείται το έργο του λαού, γιατί η λειτουργία είναι το έργο του λαού που γίνεται μαζί με το ιερατείο, είναι στα σχέδια της μασονίας, αυτό που λέμε, και της νέας τάξης πραγμάτων. Όπως κατέβασαν τις εικόνες και όπως κατέβασαν τους σταυρούς, έτσι θέλουν να σταματήσουν και τις θείες λειτουργίες. Είτε είναι αυτό πρόφαση κορονοϊού, είτε ή οτιδήποτε άλλο. Θα φτάσουμε να δούμε στιγμές απλήρου κάλους, γιατί όλα αυτά που προφητεύσανε οι πατέρες και πολλοί σύγχρονοι γεροντάδες, όπως ήταν ο γέροντας Αυγουστίνος, όπως ήταν ο πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος, όπως ήταν ο πατήρ Φιλόθεος Ζερβάκος και πολλοί άλλοι, ότι θα κλείσουν οι ναοί, διότι έρχεται ο Αντίχριστος και είναι πράγμα το οποίο δυστυχώς η διοικούσα εκκλησία φοβάται να πει, φοβάται να αναφέρει και το όνομα Αντίχριστος, γιατί θα τους πάρουν γραφικούς, όποιοι μιλάνε για τον Αντίχριστο και όποιοι μιλάνε για την Αποκάλυψη είναι πλανεμένοι, ξέρετε, στην εποχή μας. Ενώ σήμερα αυτό κυριαρχεί. Αυτό λοιπόν που γίνεται, να κλείνουν εκκλησίες, εκτός ότι το θέλει ο διάβολος και έχει βρει τα όργανά του, που δυστυχώς είναι οι επίσκοποι σήμερα της διοικούσης εκκλησίας, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Αντί για να ανοίξουν λοιπόν οι ναοί και να πάνε οι άνθρωποι να προσευχηθούν για να φύγει αυτός ο λοιμός, για να φύγει αυτή η πανδημία, αφού την θέλουν να την ονομάζουν πανδημία, και να δώσει ο Θεός τη χάρη του, εμείς κάνουμε ακριβώς το αντίθετο. Και εγώ θα έρχομαι να ρωτήσω, μας απαγορεύουν να πάμε να κυκλοφορούμε με τα αμάξια, αλλά έχουν τα λεωφορεία που συνοστίζεται ο κόσμος και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Απαγορεύουν τις συγκεντρώσεις στους ναούς μέσα, αλλά επιτρέπουν τα σούπερ μάρκετ να είναι ανοιχτά και να πηγαίνει ο κόσμος και να υπάρχει εστία μολύνσεως κατά αυτούς, αφού θέλουν να κλείσουν και τις εστίες μολύνσεως. Πού είναι η λογική τους? Δεν υπάρχει καμία λογική. Αυτό αποδεικνύει ότι είναι μια πολεμική εναντίον της Εκκλησίας, αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα ότι πολεμείται η Εκκλησία εδώ και 2.000 χρόνια το ξέρουμε. Οι επίσκοποι και οι ιερείς τι κάνουν, καθώς και οι μοναχοί. Αυτό είναι το θέμα. Γιατί δεν μιλάνε και γιατί πειθαρχούν στους αντίχριστους και στις αντίχριστες επιταγές τους. Υπάρχει, στο Ευαγγέλιο μας λέει ο Μέγας Απόστολος, πειθαρχή μάλλον θεώδη ανθρώπης. Πειθαρχήν θεώδη μάλλον οι ανθρώπης. Δηλαδή θα κάνουμε πακοή στον Θεό και όχι στους ανθρώπους. Όταν δεν είμαστε αντάρτες και δεν πάμε κόντρα σε κάθε τι που η πολιτεία θα αποφασίσει. Όταν όμως είναι κάτι αντίχριστο και όταν δεν είναι κάτι το οποίο δεν συνάδει με το Ευαγγέλιο, τότε δεν μπορούμε να κάνουμε υπακοή. Και αυτό που γίνεται σήμερα είναι ότι η διοικούσα εκκλησία έχει ταυτιστεί απολύτως με την πολιτική,
με τους πολιτικούς, με τις επιταγές τους και κάνουν υπακοή, γιατί από εκεί πληρώνονται. Και από εκεί θα έρθει και το κακό. Και όταν θα έρθει ο Αντίχριστος, θα πούνε στους ανθρώπους, μη μιλάτε, πάρτε τις κάρτες, πάρτε τα σφραγίσματα και κάντε υπακοή. Αυτό κάνει και σήμερα. Είναι δηλαδή στην ουσία μία πρόβα generale της νέας εποχής, γι' αυτό και γίνεται όλο αυτό που γίνεται, για να σφυγομετρήσουν αν θα κάνουν υπακοή και αν είναι έτοιμοι λαοί να δεχτούν όχι μόνο τον Αντίχριστο, οτιδήποτε τους προσφέρουν. Γι' αυτό και με μία απλή γρήπη, να το πούμε έτσι, που την παρουσιάζουν ότι είναι μια πανδημία, πανδημία που πρέπει να υπάρχει το 12% του πληθυσμού να νοσεί για να είναι πανδημία. Εδώ έχουμε το 0,4% που νοσεί και ούτε αυτό, και το έχουν ονομάσει πανδημία. Πού και σπου είναι πανδημία. Βλέπετε λοιπόν ότι όλα είναι κατευθυνόμενα για να μπορέσουν να επιβάλλουν τη νέα τάξη πραγμάτων του Αντιχρίστου, να κλείσουν τις εκκλησίες, και αυτά τα κάνουν γιατί. Γιατί όλοι τους είναι επιθύμια όργανα, δυστυχώς. Δηλαδή, και δεν κατηγορούμε κανέναν, αλλά απλώς και αγραφούμε την κατάσταση. Μάλιστα. Γέροντα, τώρα, πώς να το ρωτήσω τώρα αυτό. Ακούσαμε το εξωφρενικό, ο χαρακτηρισμός είναι δική μου και συγχωρέστε με, από άπιστους πρώτα, άνθρωπους δηλαδή άθεους, άσχετους με την Εκκλησία, αλλά δυστυχώς και από θεωρητικά πιστούς, ορθοδόξους, βαπτισμένους ορθοδόξους χριστιανούς, ότι η Θεία Κοινωνία μπορεί να μεταδώσει ασθένεια. Οπότε λέει, μην πηγαίνετε, λέει, στο ναό να κοινωνάτε. Ή να κοινωνάτε, λένε κάποιοι άλλοι, με κουταλάκι μιας κρίσεως, πλαστικό. Τι απαντάτε σε αυτό? Είναι η μέγιστη βλασφήμια. Το ποτήριον που κοινωνάμε, το Άγιο Ποτήριο, ονομάζεται ποτήριο ζωής. Φυσικά γίνεται και ποτήριον θανάτου, αλλά για μας. Γιατί λέει ο Απόστολος Παύλος στις επιστολές του ότι πολλοί είναι αυτοί που κοιμούνται, που πεθαίνουν δηλαδή, διότι πηγαίνουν και μεταλαμβάνουν αναξίως. Έτσι. Είναι κάποια άλλη, αυτό θα ίσως το αναλύσουμε κάποια άλλη φορά. Αυτό είναι η μέγιστη βλασφημία. Ποτέ δεν έχουν μεταδοθεί ασθένειες και είναι και τραγικό να μιλάμε και να λέμε ότι δεν έχουν μεταδοθεί ασθένειες. Είναι δυνατόν να λες ότι μεταδίδονται ασθένειες από το Άγιο Δισκοπότηρο που πηγαίνουμε να πάρουμε το σώμα και το αίμα του Θεού? Δηλαδή από εκεί μολυνόμαστε. Αυτά είναι πράγματα τα οποία είναι ανήκουστα, είναι αδιανόητα και να τα συζητάμε κιόλα. Όταν πηγαίνουμε να κοινωνήσουμε, είναι το μέγα μυστήριο που μας έχει παραδώσει ο ίδιος ο Κύριος, μας το παρέδωσε στους μαθητές του και το γιορτάζουμε κάθε Μεγάλη Πέμπτη, την παράδοση των φρικτών μυστήριων, και μέσα από αυτή την μετάληψη αγιαζόμαστε και σωζόμαστε. Και είναι δυνατόν να λέμε ότι μεταδίδονται ασθένειες, εκτός ότι ποτέ δεν έχουν μεταδοθεί ασθένειες, εκτός ότι το έχουν πει χίλιες φορές ότι πόσοι ιερείς ήταν αυτοί που πηγαίνανε στα νοσοκομεία με τόσες ασθένειες που κοινωνούσαν τους πιστούς και ποτέ κανένας δεν έπαθε τίποτε. Αλλά είναι βλασφημία και καν να το συζητάμε για μας. Δεν υφίσταται τέτοιο θέμα. Έρωτα. Με όλο αυτό. Και κάτι άλλο. Αυτοί οι άνθρωποι που έχουν τέτοιους λογισμούς, ότι μπορεί να πάω να κοινωνήσω, ή συχαίνονται, ή ότι έχουν λογισμούς ότι μπορεί να μεταδοθεί κάτι σε αυτούς, καλύτερα να μην κοινωνήσουν. Γιατί θα κοινωνήσουν κρίμα και κατάκριμα. Ναι. Στη Θεία Κοινωνία προσερχόμαστε με πίστη, έτσι διαβάζουμε και στη Θεία Μετάληψη, προτού πάμε να κοινωνήσουμε, που υπάρχουν κάποιες προσευχές στο ορολόγιο μέσα, πριν και μετά τη Θεία Μετάληψη. Λοιπόν, και ομολογούμε ότι πιστεύουμε ότι αυτό είναι το σώμα και το αίμα του Κυρίου και ότι πηγαίνουμε να κοινωνήσουμε αναξίως, γιατί κανείς δεν είναι άξιος να πάρει το σώμα και το αίμα του Χριστού μας, αλλά τουλάχιστον με επίγνωση ότι αυτό είναι το σώμα και το αίμα του Κυρίου, το οποίο αγιάζει και μας καθαρίζει από τις αμαρτίες μας και μας σώζει. Και εμείς θα έχουμε λογισμούς ότι θα πάξουμε καμία ασθένεια? Όποιος έχει τέτοιους λογισμούς ή όποιος έχει την παραμικρή αμφιβολία, να απέχει από εκεί πέρα, γιατί θα είναι φωτιά για αυτόν, όχι σωτηρία. Η πλειονότητα των συνεντεύξεων που βλέπαμε στα κανάλια, άλλοι τα λένε κατευθυνόμενα, άλλοι τα θεωρούν ελεύθερο, ο καθένας ιδιαίτερη την άποψή του, από τους πιστούς που παίρνουν συνήθως έξω από τις εκκλησίες,
περισσότερες απαντήσεις ήταν ότι δεν θα κοινωνήσω τώρα, θα κοινωνήσω αργότερα ή δεν πειράζει, ας κλείσει η εκκλησία, εγώ θα έρθω αργότερα, θα έρθω όταν ανοίξει, δεν τον πειράζει τον Χριστό που δεν θα κοινωνήσω, δεν τον πειράζει τον Χριστό που δεν θα προσευχηθώ στην εκκλησία. Ακούσαν πολλά τέτοια πράγματα της τηλεόρασης και ρωτάμε τώρα εμείς, τι πνευματικές συνέπειες έχει η απαγόρευση των θείων λειτουργιών και των ακολουθιών γενικά σε πιστούς, ας το πούμε τώρα που είναι ειδικά περίοδος Σαρακοστής που είναι πολύ έντονη πνευματικά για τους χριστιανούς, αλλά γενικά και ας μην ήταν και περίοδος Σαρακοστής, ήταν μια άλλη περίοδο. Τι συνέπειες υπάρχουν? Ναι, τώρα μου έρχεται στο μυαλό, δεν καλό να με γες κακού. Οι συνέπειες είναι τραγικές φυσικά για τον πιστό, γιατί προδίδεται από τους ίδιους τους ποιμένες, που οι ποιμένες έπρεπε να βάλουν το σώμα τους μπροστά και να πούμε εμείς εκκλησίες δεν κλείνουμε και να μας βάλουν όλους μέσα και θα κάνουμε τις ακολουθίες, ή τουλάχιστον να απαιτήσουν να γίνονται ακολουθίες όπως γίνονται οι επισκέψεις στο σούπερ μάρκετ, να το πούμε έτσι λίγο ψυχρά, ότι εντάξει, ανοίξτε τις εκκλησίες, τουλάχιστον να υπάρχουν κάποιοι πιστοί και να μπορούν να κοινωνάνε και τους υπόλοιπους, αφού τόσο πολύ νοιάζεστε, σας νοιάζει τόσο πολύ αυτή η πανδημία που έχει έρθει και όλα αυτά, μην αφήσετε τουλάχιστον να κλείσουν εκκλησίες για να αγιάζεται ο κόσμος και να κάνουν και κάποια λιτανία που κανένας δεν έκανε, ούτε λιτανίες, ούτε προσευχές, ούτε τίποτε. Αλλά είναι μια καλή ευκαιρία για τους πιστούς, εγώ αυτό σκέφτομαι, να σκεφτεί ποιοι είναι οι προϊσταμένοι του, να σκεφτεί λίγο για την σύνοδο της Κρήτης που έγινε το 16, να σκεφτεί λίγο για τον οικουμενισμό, να σκεφτεί λίγο τη δικιά του κατάσταση. Και τι εννοώ, ότι εδώ τώρα πλέον αρχίζει και γίνεται φανερό αυτό που έλεγε και ο πατήρ Αυγουστίνος Καντιώτης και όλοι αυτοί οι πατέρες που αναφέραν προηγουμένως, ότι η εκκλησία θα μπει σε διωγμό. Δηλαδή, όπως ξεκινάει η εκκλησία που λέγανε και οι πατέρες οι Άγιοι, που ξεκίνησε από τις κατακόμβες, έτσι θα τελειώσει και η ιστορία της. Έχουμε μπει στην εποχή του διωγμού της εκκλησίας και θα βιώσουμε όσοι μείνουμε ζωντανοί και όσοι έχουμε, αν μας δώσει ο Θεός χρόνο, θα βιώσουμε όλο αυτόν τον διωγμό όλο και εντονότερα και πιο βαθύτερα και πιο σκληρότερα, μέχρι που θα φτάσουμε στην εποχή του Αντιχρίστου που δεν θα ακούγεται τίποτα χριστιανικό. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία, είναι μια αρχή όλο αυτό το πράγμα και μια ευκαιρία για τους πιστούς να καταλάβουν τι γίνεται. Να καταλάβουν, να συνειδητοποιήσουν ότι πρέπει, ο πατήρ Σεραφείμ Ρόζ, ο μακαριστός, τα έλεγε από την δεκαετία του 70 και του 60, ότι μπαίνουμε στην περίοδο διωγμών, γιατί αυτοί τα ζούσαν από τότε στην Αμερική. Εμείς αρχίσουμε και τα ζούμε από τώρα. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτός ο διωγμός θα ξεκαθαρίσει την έννοια από το στάρι. Δηλαδή, θα δούμε ποιοι είναι πραγματικά οι χριστιανοί, οι πραγματικοί χριστιανοί, ποιοι έχουν την πνευματική κατάσταση να κάνουν την ομολογία τους, η οποία δεν θα είναι ανέμακτη πλέον. Ξέρετε, δεν θα γίνεται απλώς με το στόμα ότι εγώ είμαι χριστιανός. Θα πρέπει να το αποδείξουμε την πράξη. Και δεν θα είναι ότι, ξέρεις, ναι, δεν θα πάω σήμερα στην εκκλησία, θα πάω μετά από 3 μήνες. Μετά από 3 μήνες ή μετά από 2 εβδομάδες θα ξέρουμε τι θα ζούμε. Και ο Θεός έτσι μας θέλει να είμαστε χριστιανοί των 2 εβδομάδων, ότι εντάξει, δεν θα κοινωνήσω τώρα, θα πάω μετά. Αυτό μας λέει ο Χριστός. Ή μας λέει ότι ώστε με ομολογήσει έμπροστα των ανθρώπων εκείνη τη στιγμή που μας το ζητάει. Ο Χριστός ζητάει από εμάς ομολογία. Ποια ομολογία? Να πας δηλαδή όταν θα με διώκουν, θα τον αρνιέμαι. Και όταν δεν θα με διώκουν και θα είναι ανοιχτές εκκλησίες, θα πηγαίνω. Όχι, θα πάμε όταν είναι κλειστές εκκλησίες. Αυτό θέλει ο Θεός από εμάς. Και δεν είναι ότι δεν θα τον ομολογήσουμε τώρα που θα έχουμε διωγμό, αλλά να περιμένουμε να περάσει ο διωγμός και μετά θα πάμε. Ποτέ δεν το κάνουν αυτό οι χριστιανοί. Έχω την άδειά σας να σας διακόψω σε αυτό το σημείο, γιατί μου δώσατε μια πολύ καλή πάσα. Γιατί ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, κύριος Βαρθολομαίος, είπε ότι μην πηγαίνετε στις εκκλησίες, αυτή την περίοδο δεν δοκιμάζεται η πίστη, αλλά η πιστή. Δεν κινδυνεύει η πίστη μας, κινδυνεύουν οι πιστοί. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Φυσικά, αφού ο άνθρωπος είναι ουμανιστής, δεν έχει καμία σχέση με την Ορθοδοξία και δεν διδάσκει στους χριστιανούς ότι έχουμε άνωθεν την πατρίδα μας στην Ιερουσαλήμ. Είναι ουμανιστής ο άνθρωπος, δεν είναι απλώς ένας αιρετικός. Είναι ένας αντίχριστος, ο οποίος διδάσκει ότι εδώ πρέπει να ζήσουμε. Και θα νομίζω ότι αν το ακούσουν αυτό οι Ιεχωβάδες θα τον έχουν σαν πρότυπο. Γιατί δεν είναι και καθόλου απίθανο να είναι και χιλιαστής. Διότι αυτό που διδάσκει είναι ότι δεν υπάρχει τίποτε στην άλλη ζωή. Μην αγωνίζεστε για την άλλη ζωή. Εδώ
να κοιτάξουμε τις ζωές μας, να είμαστε καλά εδώ πέρα, να περνάμε καλά εδώ πέρα και για την άλλη ζωή αυτά είναι παραμύθια. Αυτό μας διδάσκουν σήμερα. Κανένας δεν πιστεύει ότι προσδοκούμε. Στο σύμβολο της πίστης λέμε προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος. Το προσδοκώ, το έχουμε πει τόσες πολλές φορές σε πάρα πολλές ομιλίες. Είναι λαχταρό, περιμένουμε λαχτάρα. Είναι αυτό που περιμένουμε με όλη μας τη δύναμη να συμβεί. Τι, την αιώνια ζωή, δηλαδή τον ερχομό του Κυρίου μας, περιμένουμε να αναλύσουμε προς Κύριον, όπως έλεγε ο Απόστολος Παύλος. Αυτά δεν υπάρχουν σήμερα. Να κοιτάξω να είμαστε καλά εδώ, να έχουμε τις δουλειές μας, να κοιτάξω να είμαστε υγιείς και τα άλλα, τα υπόλοιπα τα αφήνουμε. Είναι αντίχριστο αυτό το Ευαγγέλιο. Και αυτό δυστυχώς το διδάσκει η Εκκλησία τώρα με αυτό. Αντί για να τους πει, κοιτάξτε να εξομολογηθείτε, κοιτάξτε να κοινωνήσετε, γιατί δεν ξέρετε αύριο αν θα ζείτε. Και βγάλανε ένα ωραίο βιντεάκι. Είναι κάποιος ο οποίος μπαίνει μέσα στο σπίτι, πλύνεται, κάνει απολύμανση γενική, βάζει γάντια, βάζει μάσκες και μόλις βγαίνει από το σπίτι τον πατάει ένα αυτοκίνητο. Λοιπόν, το ίδιο συμβαίνει και με εμάς. Δηλαδή, μπορείς να προσέχεις 1000 πράγματα και να πέσεις στο σπίτι σου μέσα, να χτυπήσεις μια γωνία σε ένα έπιπλο και να φύγεις. Δεν είναι το θέμα ότι θα πεθάνουμε. Το ξέρουμε ότι θα πεθάνουμε κάποια στιγμή. Το θέμα είναι, σαν χριστιανοί, ομολογούμε, είμαστε προετοιμασμένοι να πεθάνουμε. Έχουμε συμβιβαστεί, και είναι και λάθος αυτή η λέξη θεολογικά, με την έννοια του θανάτου. Ενώ θα έπρεπε να λέμε κανονικά εμείς οι χριστιανοί ότι ζούμε για να συναντήσουμε τον Δημιουργό μας και να δώσουμε λόγο. Πού είναι αυτό το πράγμα? Πού είναι να βγει η Εκκλησία να πει ότι πάτε εξομολογηθείτε, ρε παιδιά. Πηγαίνετε, κοινωνήστε. Κοιτάξτε την ψυχή σας. Κοιτάξτε την αιώνια ζωή. Να μην χάσουμε την αιωνιότητα. Να χάσουμε τα πρόσκαιρα, αλλά να μην χάσουμε την αιωνιότητα, να τα αλλάξουμε τα πρόσχερα με τα αιώνια, να γίνουμε μεγαλέμποροι. Που λέει και στην ακολουθία του Αγίου Παντελεήμονος ότι τα άφησε όλα και έγινε μεγαλέμπορος. Αντάλλαξε τα πρόσχερα με τα αιώνια. Εμείς ανταλλάσσουμε τα αιώνια με τα πρόσχερα κατόπιν υποδείξεως της δικούς Εκκλησίας και του Βαρθολομαίου και του κάθε Βαρθολομαίου. Είναι απίστευτο το πράγμα.